Πιλωτικά ξεκίνησαν από χθε στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ζακίνθου τα ηλεκτρονικά μαθήματα με έμφαση στη τρίτη λυκείου. Κάθε εκπαιδευτικός διαθέτει μια εικονική τάξη με την οποία οι μαθητές συνδέονται και έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί μαζί τους υλικό, να διαμοιραστεί μαζί τους την οθόνη τους ενώ μπορεί ακόμη να επιβάλλει απόλυτη σιγή. Στην τάξη και οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν το λόγο και να υποβάλουν ερωτήσεις. Χθε, εγγένεια πραγματοποιήθηκαν για την εξαποστάσεω διδασκαλία, έπειτα από την αναστολή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών για την πρόληψη τη μετάδοση του κορονοϊού. Το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων ενεργοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξαποστάσεω διδασκαλία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, πιλωτικά στου νομού Ηλία, Αχαΐας και Ζακίνθου. Οι τρει αυτοί νομοί επελέγησαν καθώ είναι οι πρώτοι στου οποίου καθολικά η λειτουργία των σχολείων. Πραγματοποιήθηκε εισαγωγικό διαδικτυακό σεμινάριο σε περιφερειακούς διευθυντές, διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων και καθηγητές πληροφορικής των ομών αυτών, προκειμένου οι πληροφορίες να διοχετευτούν περαιτέρω στους εκπαιδευτικούς και να ξεκινήσει η διδασκαλία. Στο εισαγωγικό σεμινάριο συμμετείχαν η Υπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη και η Γενική Γραμματέα Σίση Γκίκα. Όπω δήλωσε σχετικά η Υπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι ιδιαίτερο απλή στη χρήση τη. Υπάρχει πλήρη διάδραση εκπαιδευτικού και μαθητών. Για όσου μαθητέ τυχόν δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για διαδικτυακή σύνθεση, η συμμετοχή στη διαδικτυακή πλατφόρμα δύναται να γίνει και μέσω τηλεφωνική σύνδεση με αστική χρέωση. Τέλο, το Υπουργείο θα διαθέσει σε όλε τι σχολικέ μονάδε τη χώρα, ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, για την πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψη από του ίδιου του εκπαιδευτικού προ του μαθητέ του.